Γεια σας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο καλάθι του αδερφού. Όπως γνωρίζετε, η εκκλησία μας πάντα είναι η μητέρα ιστορική που φροντίζει τα παιδιά της να μην έχουν ελλείψεις και να μην έχουν στερήσεις, αλλά να έχουν ό,τι χρειάζονται. Βέβαια, μπορεί να μην τα έχουν σε μεγάλο βαθμό, ούτε πολυτέλειες, ούτε φρούτους, αλλά έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Έτσι ακριβώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, εάν έχουν άρτων και σκεπάσματα, εν τούτης αρκετή όλα. Θα έχουν δηλαδή ψωμί και ρούχα, είναι αρκετά για εμάς να ζήσουν. Άρα λοιπόν η Εκκλησία φροντίζει να εξασφαλίσει και ψωμί και ρούχα και ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Σήμερα μάζεσαι στην πατρίδα μας με την περίεργη τακτική που ακολουθήσαν όλοι οι άρχοντες ή οι ερχόμενοι, βρεθήκαμε σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Η φτώχεια μεγαλώνει, οι στερήσεις προσάρνονται, τα δεινά γίνονται περισσότερα. Γι' αυτό η αγάπη τώρα των ανθρώπων με την πρωτοβουλία της Εκκλησίας μας πρέπει να γιγαντωθεί. Όλοι μαζί θα αδερφωθούμε, θα ενισχυθούμε και θα φροντίσουμε ο ένας που έχει κάτι παραπάνω να δώσει σε εκείνο που δεν έχει, ώστε τα ελλείμματα των αδυνάτων να καλυφθούν από τα πλεόνασματα των δυνατών. Ακόμα πρέπει να προσφέρουμε έστω και ακόμα και από το υστέρημά μας, ώστε να μην μείνει κάποιος γυμνός και πεινασμένος στην πόλη μας, στη Μητρόπολη μας, στον ομό μας, σε όλη την πατρίδα μας. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Έγινε για μας άνθρωπος για να μας κάνει όλους εμάς αδέλφια, για να μπορούμε με την αγάπη μας να αλληλοσυμπληρώνουμε τις ανάγκες μας και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και λέει ο Χριστός, εάν θέλετε να λέτε ότι είστε δικοί μου μαθητές, θα σας γνωρίσει ο κόσμος από την αγάπη που θα έχετε ο ένας προς τον άλλον. Εάν λοιπόν αγάπη έχουμε, τότε είμαστε παιδιά του Χριστού. Εάν είμαστε αδιάφοροι και δεν αγαπάμε ένας τον άλλον, τότε είμαστε ψεύτες που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι. Αυτό λοιπόν το πνεύμα και αυτή την φιλοσοφία την εφαρμόζουμε σήμερα με έκκληση που κάναμε η Μητρόπολη μας σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλους τους χριστιανούς μας. Να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι έχει δυνατότητα ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες. Εδώ τώρα έχουμε μπροστά μας, βλέπετε αυτό το τραπεζάκι, με τις κυρίες εδώ, οι οποίες είναι οι εθελόντριες της Εκκλησίας μας και του Αγίου Βασιλείου, οι οποίες αναλώνονται στο να συγκεντρώσουν τις προσφορές των χριστιανών, να τις τακτοποιήσουν και μετά να τις διανύμουμε όλοι μαζί σε εκείνους που τις χρειάζονται. Ευχαριστώ και επαιρνώ πρώτα απ' όλα το εφημέριο του Ναού του και τους άλλους ιερείς του Αγίου Βασιλείου και τους ιερείς της πόλεως, οι οποίοι φροντίζουν να προωθήσουν και να παροκινήσουν τον κόσμο να έρθει βοηθόν μας. Εδώ δίπλα μου έχω μάλιστα και τον πρόεδρο της Συλλόγου της Κερασίσσα στην Αιγαία, οι οποίοι συνεχώς φροντίζουν και μαζεύουν πράγματα στο χωριό τους, φρούτα, πατάτες και ό,τι άλλο μπορεί να συγκεντρώσουν και τα φέρνουν εδώ ώστε να τα διανύουμε στους συνανθρώπους μας. Τα Χριστούγεννα πρέπει να είναι η γιορτή της χαράς, αλλά και της πνευματικής ευρωσύνης. Μην το ρίξουμε στο παγωπότι και στο γλέντι και στη διασκέδαση. Χριστούγεννα δεν σημαίνει γλέντι και χαρά. Χριστούγεννα σημαίνει περισυλλογή και μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους που βοηθάτε το κίνημα του προγράμματος στο καλάθι του φτωχού αδελφού μας και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευλογημένη η πορεία των εορτών και γενικότερα της ζωής μας. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι γεμάτοι από αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Χρόνια πολλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.